Πάμε να υποδεχθούμε στο σημείο αυτό τον κύριο Βλάχο, τον κύριο Βαγγέλη Βλάχο, αδερφό του αδικοχαμένου Βάιου Βλάχου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς, κύριε Βλάχο, εσείς όπως και όλες οι οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών κάνετε τον δικό σας αγώνα για δικαιοσύνη, όχι για καμία έτσι, για τίποτα συγκλονιστικό, για τίποτα σοβαρό, άλλο για κάτι τρομακτικό. Εξεζητημένο, ακριβώς αυτή τη λέξη έψαχνα. Πώς σας φαίνεται το ότι διεκόπη πριν ολοκληρώσει τις εργασίες της αυτή η εξεταστική? Ελπίζατε σε αυτήν την εξεταστική? Συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση που κάνατε πριν όσο σας άκουγα. Είμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Το ίδιο λέμε τόσους μήνες τώρα. Τα ίδια λέγαμε και για τις προανακριτικές που έγιναν πριν από μερικούς μήνες, ότι στην τελική θα αθώναν τους υπουργούς για τους οποίους υπήρχαν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες. Το ίδιο λέγαμε και για την εξεταστική. Σήμερα φάνηκε αυτό, αποδείχθηκε ότι όλοι μας οι φόβοι ήταν αληθινοί. Ακούγαμε επί μήνες ότι ο κατάλογος μαρτύρων είναι ανοιχτός. Ακούγαμε ότι θα συμπληρωθούν οι μάρτυρες, ότι είναι μια δυναμική διαδικασία. Και ξαφνικά σήμερα ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ο κύριος Σαββαδαρίδης, που επί μήνες έλεγε αυτά όχι μόνο στους συναδέλφους βουλευτές, αλλά και σε εμάς που το παρακολουθούσαμε, ούτε καν εμφανίστηκε. Στη θέση του ήταν ο κύριος Φωτήλας. Έτοιμα είχαν μετρήσει μάλιστα και τις ώρες που είχαν συνεδριάσει, τις λέξεις που είχαν γραφτεί στα πρακτικά, για να δικαιολογήσουν ότι έκαναν τη δουλειά τους. Και φαίνεται ότι τελικά προσπάθησαν να το κλείσουν άρον-άρον, γιατί τις τελευταίες εβδομάδες και από τις καταθέσεις και από τα διάφορα στοιχεία, είναι εκεί βλέπω τον κύριο Ριζούλη που πριν από μερικές μέρες έβγαλε ένα φοβερό, πολύ σημαντικό έγγραφο. Το έγγραφο, οποίο βέβαια. Δεν υπάρχει στη δικογραφία. Δηλαδή, μιλάμε για καινούργια στοιχεία που ακόμη εμείς δεν τα γνωρίζαμε. Και χάρη στη δημοσιογραφική έρευνα έχουν βγει, τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα ποιο ήταν το πρόβλημα. Και φαίνεται ότι τελικά βλέποντας τις καταθέσεις, βλέποντας τα στοιχεία που προκύπτουν, έσφασαν άρον-άρον πριν καν το μνημόσυνό μας την άλλη εβδομάδα να το κλείσουν, γιατί είδαν ότι ξαφνικά αυτό το πράγμα, ό,τι αφήγημα είχαν, είχε αρχίσει να καταραίει. Ακόμα και με αυτή την εξεταστική, όπου γινόταν σε ένα πλαίσιο που αυτή η πλειοψηφία έλεγχε τα πάντα, παρόλα αυτά άρχισαν να βγαίνουν πολύ σοβαρά στοιχεία που καίνε τον Καραμαλή και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη. Κύριε Βλάχο, δεν δυσκολεύομαι πάρα πολύ να σας ρωτήσω. Δεν διαφωνώ σε τίποτα από αυτά που είπατε. Η απορία μου είναι από εδώ και πέρα. Περιμένετε απλά την δικαιοσύνη, το πώς θα λειτουργήσει, περιμένετε το πόρισμα της εξεταστικής, θα υπάρχουν πορίσματα? Τι γίνεται από εδώ και στο εξής? Σίγουρα τα πορίσματα θα υπάρξουν. Εμάς δεν αλλάζει κάτι σε αυτό το οποίο κάναμε. Συνεχίζουμε και παλεύουμε πάνω απ' όλα για την αλήθεια. Θέλουμε να μάθουμε ακόμη και να μας δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που ακόμη έχουμε ανοιχτά. Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία ανακριτική προχωράει και θα ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως και σύντομα θα ξεκινήσουν και οι δίκες. Η εξεταστική δεν μας πρόσφερε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε, πέρα από 2-3 συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία βγήκανε, όπως επίσης μας έχει δώσει και την ευκαιρία να βάλουμε πρόσωπα και φωνές στα ονόματα τα οποία βλέπαμε στη δικογραφία. Συνεχίζουμε τον ίδιο αγώνα και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να παλέψουμε για τη δικαιοσύνη. Δεν μας μένει κάτι άλλο και πραγματικά αυτό θέλουμε. Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια, να ξεκινήσουν οι δίκες ώστε να μπορέσουμε και εμείς να ηρεμήσουμε. Είμαστε ένα χρόνο, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε και τους τελευταίους μήνες με την εξεταστική κάθε εβδομάδα είχαμε να ανεχτούμε και προσβολές, είχαμε να ανεχτούμε συμπεριφορές οι οποίες δεν αρμόζουν απέναντί μας, ξαναζήσαμε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να ξαναζήσουμε, τα οποία έχουν κάνει την κατάσταση χειρότερη. Θέλουμε να ηρεμήσουμε και θα μας ηρεμήσει η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Πάντως, ναι. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω κάτι. Ασφαλώς και όλοι περιμένουμε τις δίκες, όμως οι δίκες αυτές πρέπει να διεξαχθούν από τη στιγμή που θα υπάρχει το σύνολο των στοιχείων. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε μια διαδικασία όπου θα λείπουν κρίσιμα στοιχεία από τη διερεύνηση των υποθέσεων. Το λέω αυτό γιατί αποκαλύφθηκε
από την Μέρη Μπενέα και την εφημερίδα Εστία ότι υπήρχε, για παράδειγμα, ένα βιντεοληπτικό υλικό για τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας για να δούμε τι περιείχε. Το υλικό αυτό απαιτούσε μια ειδική επεξεργασία και όμως οι δικαστικές αρχές, αντί να το στείλουν προς περαιτέρω διερεύνηση, είπαν δεν προλαβαίνουμε τώρα να το εξετάσουμε, το αφήνουμε απ' έξω. Εάν λοιπόν στις δικογραφίες δεν υπάρχουν κρίσιμα στοιχεία τα οποία πρέπει να διερευνηθούν, τότε δεν θα έχουμε μια ολοκληρωμένη δίκη. Και έχει και αυτό πολύ μεγάλη σημασία. Είναι προτιμότερο δηλαδή να μαζευτούν όλα τα στοιχεία παρά να έχουμε ένα γρήγορο κλείσιμο των υποθέσεων χωρίς να φτάσουμε στον πυρήνα της αλήθειας. Γιατί τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και οι απορίες είναι πάρα πολλές και ως προς τη δεύτερη αμαξοστοιχεία είναι πάρα πολλές, τι μετέφερε και τα σχετικά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και φαίνεται ότι όντως το θέμα της έκρηξης και της φωτιάς, το οποίο είναι ένα από τα πιο παράξενα στοιχεία αυτής της υπόθεσης, γιατί δεν είναι συνηθισμένο να γίνει κάτι τέτοιο, εκεί φαίνεται ότι ενδεχομένως να μην μάθουμε ποτέ όλη την αλήθεια και κυρίως για το γεγονός ότι πολύτιμα στοιχεία καταστράφηκαν ή δεν τα έχουμε στη διάθεσή μας και δεν θα μπορέσουμε να τα έχουμε ποτέ. Ελπίζω σε αυτό το θέμα να εξαντληθούν όλες οι πιθανότητες και ενδεχομένως, αν τυχόν πρέπει να μείνει και ανοιχτό αυτό το κομμάτι, να μείνει. Βέβαια, στο υπόλοιπο κομμάτι της δικαστικής έρευνας, όπου έχουμε όλη τη δουλειά που έχει γίνει για τα συστήματα ασφαλείας, για τις συμβάσεις που έχουν γίνει για αυτά τα συστήματα, όπως επίσης και για όλες τις παραλήψεις και τα λάθη των ανθρωπίνων παραγόντων που είναι πάρα πολλά, εκεί θεωρούμε ότι έχει γίνει μια καλή δουλειά, έχει γίνει μια πλήρης σχετικά δουλειά, όπου ενδεχομένως να μπορεί να κλείσει. Αλλά σίγουρα έκρηξη και φωτιά είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό για αρκετές οικογένειες που αποδεικνύεται από αρκετές πηγές ότι οι άνθρωποι τους, αν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά και αυτή η έκρηξη, θα είχαν επιβιώσει τη σύγκρουση, θα είχαμε λιγότερα θύματα, κάποιες οικογένειες δεν θα ήταν κατεστραμμένες σήμερα. Τουλάχιστον για αυτές τις οικογένειες, όπως και για τους επιζώντες που επιβίωσαν με σοβαρά εγκάβματα, αυτό το θέμα είναι ύψης της σημασίας και δυστυχώς δεν θα μάθουμε όλη την αλήθεια για πολλούς και διαφόρους λόγους. Κύριε Βλάχο, να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν απόψε κοντά μας. Εύχομαι άμεσα να βρείτε τι ακριβώς συνέβη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για αυτό που συνέβη, όσο ψηλά και αν είναι και όσο χαμηλά και αν είναι. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Σε μία εβδομάδα συμπληρώνεται ένας χρόνος από αυτό το έγκλημα. Δυστυχώς εγώ ήμουν ντροπιαστικό, το πιο ντροπιαστικό αέρα. Είναι και το ανάθεμα θα τους κυνηγάει σε όλη τους τη ζωή. Εγώ προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ αποστασιοποιημένος, γιατί όταν βλέπεις τώρα ότι έχουν χαθεί νέα παιδιά και τα λοιπά και γίνει όλο αυτό και οι άνθρωποι δεν πρέπει να απαντήσεις. Δηλαδή απαξιεί, η κυβερνητική πλειοψηφία απαξιούσε να δώσει απαντήσεις. Παρά την προσπάθεια 10 φιλενιά, 10 φιλότιμων βουλευτών πραγματικά, δηλαδή που κάναν τρομερή δουλειά μέσα στη Βουλή. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, δηλαδή κυριολεκτικά οι ειρηνίες θα τους κυνηγάνε μια ζωή. Πάνε να κλείσουν την εξεταστική, την κλείνουν την εξεταστική ακριβώς την περίοδο που συμπληρώνεται ένας χρόνος από αυτό το όχι την τραγωδία, από αυτό το έγκλημα. Το έγκλημα. Γιατί έχουμε δύο μεγάλα γεγονότα σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης. Αυτό το έγκλημα και το άλλο το έγκλημα που αφορά το κράτος δικαίου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πάντως και η συγκάλυψη είναι και αυτή ένα ξεχωριστό έγκλημα. Προφανώς. Χειρότερο. Το ονομάζω το έγκλημα πάνω στο έγκλημα τότε. Είναι χειρότερο. Αυτό είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο. Γιατί δεν δίνει και απαντήσεις γιατί χάθηκαν οι άνθρωποι σας. Και γίνεται συνειδητά. Εκεί μπορεί να ήταν εκείνη τη στιγμή ένα λάθος ανθρώπινο, μπορεί να ήταν χίλια δυο, μπορεί να τα συζητήσουμε να δούμε πολλά. Αλλά εδώ είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί γίνεται συνειδητά, γίνεται με σχέδιο, γίνεται οργανωμένα. Αυτό είναι το χειρότερο. Κύριε Βλάχο, δύναμη και κουράγιο. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Να ευχαριστήσω θερμά και τους καλούς συναδέλφους, τον Άρη Ραβανό, συνάδελφο από το Βήμα της Κυριακής και τον διευθυντή της Εφημερίδας Δημοκρατία, τον Δημήτρη Ριζούλη. Ευχαριστώ θερμά και τους δυο σας. Κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πολιτικό μας πάνελ.